Αυτό είναι ένα απλό επιστημονικό πείραμα που δείχνει, ότι με χημικό τρόπο μπορούμε να αναφλέξουμε μία ύλη, με μία συγκεκριμένη ύλη, η οποία όταν εκτεθεί στο οξυγόνο, αυτά αναφλέγεται. Αυτή η ύλη λέγεται φωσφόρος και διαλύεται με συγκεκριμένα υλικά. Ανάλογα με το τι διαλύτη χρησιμοποιούμε, δίνουμε χρόνο μετάθεση στη συγκεκριμένη ανάφλεξη. Από 10 λεπτά έως και 10 ώρες. Το συγκεκριμένο υλικό είναι φωσφόρος και διθυάνθρακας. Θα ρωτήσω, λοιπόν, είστε συγγραφέας και ερευνητής. Ερευνητής. Ναι. Τι έχετε? Συνδέσμους σκεπτικιστών Ελλάδος. Τι έχετε σπουδάσει? Μηχανολόγος. Μηχανολόγος, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, τα τελευταία 15 χρόνια ασχολούμαι. Κυρία Τατιανά, μην περνάει έτσι. Σκεπτικιστό είναι. Είναι αίρεση. Να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι αίρεση. Θέλω να σας παρακαλέσω να δούμε δύο λεπτά τι θέλει να μας πει και να ακούσουμε τι θέλει να μας πει. Αν ο σκεπτικισμός είναι αίρεση, τότε ολόκληρη η επιστήμη είναι αίρεση. Μην διακόπτω. Μα σας παρακαλώ. Θα τελειώσει η εκπομπή, δεν θα έχουμε δείξει τίποτα. Μα σεβαστείτε εμένα τουλάχιστον. Το ξέρω αυτό. Σεβαστείτε εμένα. Θα τελειώσει η εκπομπή, δεν θα έχει μιλήσει κανείς και θα φύγουμε. Θα πάμε στα σπίτια. Λοιπόν, παρακαλώ σιγά σιγά να δείξουμε στην κάμερα τη διαδικασία. Εδώ μέσα σε αυτό το μπουκαλάκι έχετε ένα διάλειμμα με. Με φωσφόρο. Με φωσφόρο. Και διθυάνθρακα. Φωσφόρο και διθυάνθρακα. Ο φωσφόρος είναι σε μικρά ψήγματα μέσα στο διθυάνθρακα. Ναι. Όταν εξατμιστεί ο διθυάνθρακας, εμφανίζεται στο οξυγόνο ο φωσφόρος και αυτά να φλέγεται. Βουτάτε το κερί από τον Πανάγιο Τάφο μέσα σε φωσφόρο και διθυάνθρακα στο μπουκαλάκι. Βουτάτε και τα κεράκια που έχουμε φέρει από την εκκλησία μέσα εκεί. Και αυτά θα ανάψουν μόνα τους μετά από πόσο χρονικό διάστημα? Γύρω στα 15 λεπτά. Μετά από 15 λεπτά. Έχουμε κανένα άλλο κεράκι να το δώσω στο κοινό να το κρατήσει? Δεν χρειάζεται, γιατί είναι, όπως βλέπετε, ελάχιστο το υλικό. Ναι. Νομίζω είναι αρκετά. Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή την ώρα που εξατμίζεται, είναι υγρό τώρα το φυτίλι? Είναι υγρό. Τώρα είναι υγρό, ναι. Είναι υγρό, ωραία. Δηλαδή όταν εξατμιστεί και στεγνώσει, τότε θα αυτό ανακλείσει. Τότε πιο έντονες κοσμικές χαρές. Η φωτοθάλασσα απλώνει στους ευρύς χώρους. Γίνεται κατανοητό ότι οι πιστοί κρατούν δέσμοι από 33 κεριά. Συμβολικό αυτό. Εφόσον με προσοχή παρατηρήσουμε... Παρακαλώ, έχει... άναψε το ένα. Δεν είδαμε τόσο πράγματα τόση ώρα και δεν είδαμε τις φάσεις. Μπορεί να βάλετε το χέρι σε να δούμε αν καίει. Όχι, αν το αφήσετε πάνω το χέρι. Να το αφήσω πάνω. Βάλτε το δικό σας άμα θέλετε. Λοιπόν, εγώ όχι. Διότι ξέρω τι καίει. Διότι εκεί το φως αυτό κρατούν 33 κεριά που κάνει μια τεράστια λαμπάδα και το βάω κάτω από τα γένια που είναι στη μοναχή και οι ιερείς και δεν διάγονται. Βάω κάτω από τον πηγό. Κάμαψε και το άλλο. Και άλλο θαύμα. Α, και το άλλο. Λοιπόν, αυτό καίει. Ότι εκείνο δεν καίει είναι... Καθίστε λίγο κάτω, καθίστε. Άναψε και του Παναγίου Τάφου, το άσπρο. Όλα θα ανάψουν. Καθίστε, καθίστε. Αφού τους έβαλε το... Αφού τους έβαλε ο φωσφόρο, θα ανάψουν. Καθίστε λίγο, καθίστε. Εγώ είμαι και ο πρωτεύος, θα ανάψουν. Καθίστε λίγο, καθίστε. Κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο, με σε πάει. Το θέμα είναι... Δεν βάλετε το χέρι να καεί. Όχι, το έβαλα το χέρι, αλλά δεν κάηκα. Μπορεί να τα αφήσετε εκεί 2-3 λεπτά. Αυτό συμβαίνει στους Αγίους Τόπους. 33 κεριά, τεράστια λαμπάδα και δεν καίει. Συγγνώμη λίγο. Ένα λεπτό. Υπάρχει εξήγηση γιατί δεν καίγονται με το Άγιο Φως? Περί της περίφημης ακαΐας των λαμπάδων της Ιερουσαλήμ. Για 33 λεπτά. Υπάρχει εξήγηση. Όταν έχουμε 33 κεριά που ναι. καίγονται, υπάρχει ισχυρό ανωδικό ρεύμα και η φλόγα πάλεται. Ναι. Όταν μάλιστα από μία παλώμενη φλόγα. Συγγνώμη, εγώ τη βλέπουμε που πάλεται τη φλόγα. Ναι. Τη βλέπουμε ναι. που πάλεται. Έχω ανάψει και εγώ, έχω ανάψει ναι. και εγώ 33 κεριά και μάλιστα τη Ιερουσαλήμ. Ναι, και... και δημιουργείται αυτή η αίσθηση ότι η παλώμενη φλόγα μπορεί να φιλοξενήσει το χέρι που πάλεται επίσης. Ναι. Έτσι για αρκετή ώρα. Αλλά προκαλώ εγώ. Όχι, όχι. Δεν έχουμε δει ποτέ ένα βίντεο που να κρατήσει έστω και δύο, όχι 33 λεπτά που λένε. Μα κοιτάξτε, συγγνώμη, ένα λεπτό, γυρίστε πίσω το βίντεο. Γυρίστε πίσω, κύριε Καλόπουλε, το πρόσωπο. Γυρίστε πίσω το βίντεο, διότι ήταν ένας ο οποίος έβαζε στο πρόσωπό του, να το δούμε. Κυρία Τατιάνα, το να περνάει κανείς μια φλόγα από το πρόσωπό του, αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι εφικτό. Ας αφήσει κάποιος επί δύο λεπτά τα γένια του κάτω από τη συγκεκριμένη λαμπάδα και τότε να μας φέρει το βίντεο. Εσείς τα γένια σας τα έχετε αφήσει.
Ναι, ναι. Έτσι. Stop. Εδώ είναι η εικόνα. Ορίστε. Ορίστε. Γυρίστε. Ορίστε. Να παρακαλώ. Ορίστε. Στα γένια του. Εδώ. Στο πρόσωπό του. Λαμπάδα ολόκληρη. Μα δεν έχει γένεια ο συγκεκριμένο άνθρωπο. Άναψε και το τελευταίο. Αυτό το κάνουμε. Κάτσε κάτω. Όχι. Άναψε και το τελευταίο. Θέλω να πω την εμπειρία μου. Την εμπειρία μου εκεί πέρα. Δεν θα μου αφήσει να την πω. Βίντεο θέλουμε, την εμπειρία του καθενός. Εμπειρία στον Παναγιο Τάφο. Ένα βίντεο να μας φέρετε, όχι την εμπειρία. Εμπειρία στον Παναγιο. Το δείξαμε, ορίστε, δείξαμε. Το θέμα είναι. Δικό μας το είναι που δείξαμε. Το θέμα είναι. Η εμπειρία ενός πιστού δεν μετράει όσο ένα βίντεο. Ακούστε.